Κυρίες και κύριοι, το θέατρο του παραλόγου μόλις ξεκίνησε. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο Ρόκα Report. Τι Ρόκα, Μαρούλη, Ρόκα. Ρόκα, Μαρούλη και Σπανάκι. Μεζάνα. Όπως βλέπετε, σήμερα δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τα γυαλιά MED! Έχουμε παρεούλα! MED Eyewear, αντιμετωπίστε το εκτυφλωτικό καλοκαίρι με στυλ, πάνω απ' όλα, αλλά και προστασία. It's all about MED λοιπόν, γιατί φέτος το καλοκαίρι θα πρέπει να βγεις έξω στην παραλία με στυλ, αλλά και με άποψη, φίλοι μου και φίλε μου. Να σου πω ότι τα MED Eyewear έχουν και αντρική και γυναικεία συλλογή, έτσι. Είναι πάρα πολύ στυλάτα και καλείστε να ανακαλύψετε τη νέα συλλογή MED Eyewear σήμερα. Μπείτε στο www.mad.com.gr ή στο facebook.com/med.com.gr και εκεί θα βρείτε τα καταπληκτικά αυτά. Την σελίδα δεν είναι MAD. Είναι MED. Τι είπα, MAD, είπα. Ναι, είναι MED. www.med.com.gr και εκεί μπορείτε να βρείτε αυτά τα καταπληκτικά γυαλιά. Στο διάλειμμα θα σας δείξουμε και άλλα σχέδια. Θες να βγάλουμε όταν λένε την εκπομπή έτσι με τα γυαλιά, γουστάρεις. Γουστάρω. Γουστάς πολύ. Ναι. Έτσι θα το πάμε, Φρανίτο μου. Να σου πω και εγώ άλλη μια αναφορά που ναι, έχουμε. Ναι, ναι. Για τα βραβεία πρέπει να μπείτε μέσα στο με... Περίμενε. www.videomusicawards.gr και να ψηφίσετε στις 15 κατηγορίες που θα έχουμε στα βραβεία My Video Music Awards 2015 by Coca-Cola. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, και να πούμε ότι στις 29 του μηνός είναι τα βραβεία μας 29 Ιουνίου στο κλειστό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Πες μου μια κατηγορία που να υπάρχει να ψηφίσουμε. Α, μία. Best Pop Rock Video. Ναι, αλλά πες τη μου, ποιος είναι υποψήφιος. Α, θέλεις να το πω. Βέβαια. Λοιπόν, θα σου πω το Best Video of the Year, που είναι σημαντική έτσι κατηγορία, όχι ότι άλλες δεν είναι. Boys and Noise, με το Μαζί Σου Μπορώ, Demi μαζί με το Mike, Όσο ο Κόσμος Τα Έχει Εσένα, Μέλισσες στο 1, Stan, Όταν Αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, Κάνε Κάτι, Γιώργος Μαζωνάκης, Έχω Περάσει και Χειρότερα, Παντελής Παντελίδης, Γίνεται, Αντώνης Ρέμος, Γίνεται, αλλά και Γιώργος Σαμπάνης, Κανείς δεν ξέρει. Εγώ ψηφίζω για το Μαζωνάκη. Μαζωνάκη ψηφίζεις εσύ, εγώ θα ψήφιζα Σταν, όχι το Όταν Αγαπάς δεν μου αρέσει, μου αρέσει το άλλο. Θα ψήφιζα. Α, αυτό δεν του τα είπες την Κυριακή όταν το είχες από κοντά. Δεν το είχα. Α, δεν το είχα. Αναβλήθηκε. Από αναβλήθηκε το καιρό. Λόγω καιρού. Καλέ. Πόσο μας έβρεξε. Ρε Φρανίτο, μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ γιατί ο καιρός θα κάνει αυτά. Καλό χειμώνα. Δεν σε ξενερώνει. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί εγώ δεν ξενερώνω. Προτιμάς δηλαδή ας πούμε να έχει βροχές. Εγώ προτιμώ να έχω φουτεράκι κρυό. Παρά να έχω. Όχι, ρε Φρανίτο. Δεν είναι γιατί με αυτό. Το φουτεράκι εγώ μπορώ να κρύψω τα κοιλιά παραπάνω που έχω. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Καλέ, τι όμορφος που είσαι με το γυαλί. Σαν δεν είναι λίγο σαν Ισπανός μαφιόζος. Στην Ισπανία δεν έχουμε μάφια. Πώς δεν έχει. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Για βάλε το γυαλί. Είδες ότι έχω μαυρίσει μόνο με 2 μέρες που έχω πάει παραλία και δεν έχω πάει να κάνω μπάνιο. Μα ούτως ή άλλως ήσουν αμαυριδερός, βρε. Γι' αυτό παίρνεις κατευθείαν. Να σου πω, θέλω να δώσεις μία πάσα ισπανική, μαφιόζικη, για break. Στα ισπανικά, έτσι, στα μαφιόζικα. Παπαμάχαμου, δεν κάνεις πολύ θετάριο. Δεν ήταν πολύ μαφιόζικο. Όχι, δεν ήταν μαφιόζικο. Το θέλω με λίγο νεύρο, με λίγο τσαμπουκάρα, παιδί μου. Μαμά, ανούθιο! Ή κάνετε για λαβόκα. Για λαβόκα, όπως τα λέει ο Φρανίτος. Δώσε ένα break, ερχόμαστε. Αυτό τώρα τι ήταν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ. Κουράζομαι πολύ τώρα τελευταία. Το μάτι. Δηλαδή πάω να περπατήσω. Αυτή είναι πιο ωραία. Σ' αρέσουν αυτά και τα δικά σου μωρό μου. Είδες ότι τα δικά μου είναι δερμάτινα τώρα. Δερμάτινο, μπλε, καταπληκτικό το γυαλί της MED. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάρε ένα κοντινό πιέλα, δώσ' το γυαλί. Να δείξουμε αυτό το μπλε του ουρανού. Γιατί, παιδιά, η MED φέτος... Φέρνω τα μάτια του μέσα. Κάνε ένα κοντινό. Φαίνονται τα μάτια του όντως από μέσα. Σήκω. Πω,
που πανέμορφος, πανέμορφος, καθρέφτης γυαλί. Λοιπόν, αν θέλεις και εσύ να αποκτήσεις αυτά τα καταπληκτικά, τα Med, τα eyewear, σαν αυτά που φοράει ο Φρανίτο, τα ανδρικά, ή σαν αυτά τα γυναικεία που φοράω εγώ εδώ, με το ροζ, τον ωραίο, το φακό, κοίτα, κοίτα εδώ, κοκάλινο, κοκάλινο, ωραίο φωσφοριζέ, για να μην χάνεσαι στην παραλία και για να έχει στυλ πάνω απ' όλα. Ανακάλυψε λοιπόν τη νέα συλλογή Med σήμερα, www.med.com.gr ή αλλιώς στο Facebook, www.med.com.gr και θα έχεις τη δυνατότητα κι εσύ να απολαύσεις αυτά τα καταπληκτικά γυαλιά ηλίου. Και όχι μόνο αυτά τα σχέδια, έχουμε και άλλα. Πολλά, πολλά. Πάρα πολλά σχέδια σε πάρα πολλές χρωματικές αποχρώσεις. Δεν θέλω να το βγάλω το γυαλί. Για να σε στυλάτω, ρε φιλενάδα και φίλε. Έτσι θα μείνω, όλη την εκπομπή. Έτσι θα πας. Ναι. Λοιπόν, κουτσουνάκι μου, έχεις να μου πεις τίποτα. Τι θα κάνουμε στις 29 του μήνα? Θα πάμε στα βραβεία Mad Video Music Awards by Coca-Cola και εσείς μπορείτε να μπείτε μέσα στα videomusicawards.gr για να ψηφίσετε στις 15 κατηγορίες που υπάρχουν, στους αγαπημένους στις καλλιτέχνες που μπορεί να είναι ο Σταμ, μπορεί να είναι τους Βουζενέβρε, Δέμι, Φουραϊρά, μπορεί να είναι η Τάμτα, η φίλη μου. Όποιος άρεσε. Που πρέπει να σου πω ότι η Τάντα βγάζει καινούριο κομμάτι, το ξέρω. Το έχει βγάλει καινούριο βιντεοκλίπ που δεν είναι βιντεοκλίπ, είναι βιντεοκλίπ. Ναι, για ποιος την έχει κάνει την παραγωγή? Ο Παπαθεοχάρης. Έλα ρε εσύ. Ναι. Εντάξει, θα σκίσει. Ο Παπαθεοχάρης είναι πολύ από τους πιο, για να μην πω ο πιο ταλαντούχος σκηνοθέτης που έχουμε. Φιλάκια στον Απόλλωνα. Απόλλωνα, I love you, ρε. I love you. Το ξέρεις ότι ο Απόλλωνας ήταν you are the reason που πήγα στα Καλλιστεία. Ο Απόλλωνας. Άντε, ρε. Ναι, ο Απόλλωνας ήταν ο λόγος που με έψησε να πάω στα Καλλιστεία. Γιατί εγώ παλιά δούλευα σε ένα μαγαζί του Απόλλωνα. Επί της παραλιακής και έρχεται και με πιάνει μια μέρα και μου λέει έλα να σου πω εδώ. Λέω έλα τι, γιατί ήμασταν φιλαράκια. Μου λέει εσύ μου λέει δεν πρέπει να κάθεσαι εδώ. Μου λέει θα φύγεις από εδώ. Λέω και πού θα πάω? Μου λέει θα πάω στα Καλλιστεία. Και λέω τώρα μήπως ήθελα να με διώξει με ευγενικό τρόπο. Σου λέει αστείο να πάει ξέρω εγώ αυτή στα Καλλιστεία. Αλλά τελικά είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Φιλάκια Απολωνάκο μου, σ' αγαπώ ρε. Μας έκανες κακό Απόλωνα να διαστέλνεις την Καλλιστεία αυτό. Λοιπόν. Το κατσαρίδι. Θέλω να μου πεις το κατσαρίδι. Είμαι εγώ κατσαρίδι. Τώρα που λες κατσαρίδι. Φέτος θα υπάρχουν πολλές κατσαρίδες. Είδα τις προάλλες στην πολυκατοικία μία. Λέω κάποιος έχει ξεχάσει το σκυλί. Ήταν τόσο. Σιγά, ναι. Μόνο κατσαρίδες. Κατσαρίδι με γάτα. Κατσαρίδι. Ρε παιδί μου. Πάντως έχω παρατηρήσει κάτι. Οι κατσαρίδες γεννιούνται το καλοκαίρι. Τι τόιν, το όλο καλοκαίρι. Το χρόνο γεννούνται. Γιατί το χειμώνα δεν έχει τόσες πολλές. Περίμενε! Μαντώ! Το χειμώνα δεν γεννιούνται. Πάνε κάτω από την κήγια ένα πράγμα. Γιατί οι κατσαρίδες είναι ζώο από ζεστό, δεν είναι από κρύο. Είναι. Για ζεστό κλίμα οι κατσαρίδες. Και πάνε μέσα στην γη. Κάτω, εκεί που είναι ζεστούλες. Ρε εσύ με συγχωρείς πάρα πολύ και εγώ τότε γιατί βλέπω κατσαρίδες συνέχεια στο δρόμο και στο σπίτι. Το χειμώνα δεν βλέπεις. Στο μπαλκόνι και το χειμώνα δεν βλέπω. Άρα γεννιούνται το καλοκαίρι. Μήπως πρέπει να. Γι' αυτό σου λέω Μαντώ. Τι. Το χειμώνα και οι εποχές που είναι πιο κρύες πάνε κάτω από την γη. Δεν είναι στην επιφάνεια της γης. Δηλαδή γεννάνε όλο το χρόνο αυτές. Ναι, μωρέ. Και είναι και να ξέρεις το μόνο ζώο που δεν θα πέθανε σε χημικό πόλεμο. Ναι. Καταστροφές. Επίθεση. Ή σεισμούς ή καταποντισμούς. Ρε εσύ να σου πω κάτι. Ναι, αλλά μετά με αντισπατάς πεθαίνω. Δεν είναι, καλά, δεν είναι χαζό πράγμα. Να σε ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Όχι, μη με ρωτάς. Οι κατσαρίδες κάνουν αυγά ή κάνουν κατσαριδάκια? Γεννάνε από μόνες του, από το στόμα. Πω που είπα μια βλακεία τώρα. Ναι. Είπα βλακεία, είναι έντομο. Τι χαζομάρες λέω κι εγώ. Πραγματικά, ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Λοιπόν, πάλι καλά. Παιδιά, να σας πω κάτι, το ξέρετε ότι υπάρχουν και κατσαρίδες της εξοχής. Που είναι διαφορετικές από τις... Μποράνε καρό. Όχι! Υπάρχουν κατσαρίδες της εξοχής, γιατί έχω δει στο εξοχικό μου, που είναι διαφορετικές από τις κατσαρίδες που υπάρχουν στην πόλη. Είναι πιο καφετή αυτές που είναι στην πόλη. Αυτές που είναι στην εξοχή είναι το... αυτό το καφέ. Αυτό εδώ το καφέ είναι η κατσαρίδα του εξοχικού μου και αυτό είναι το καφέ τη κατσαρίδα του της πόλης. Παιδιά, μπορούμε να βάλουμε ένα full screen. Αυτό, κατάλαβες.
Αχ, να μην βάλουμε κατσαρίδες. Μπανάνα full screen, Mary. Το ξέρετε ότι στην Ταϊλάνδη τις τρώνε τις κατσαρίδες και είναι το ωραιότερο έδεσμα. Τις βάζουν μέσα στα γλυφιτζούρια τους, τις βάζουν σαν σουβλάκι. Η πιο μεγάλη κατσαρίδα ξέρεις από πού είναι. Πάμε να το πατήσουμε, από να την το Καλαμάτα. Διαβάσω. Όχι μωρέ. Είναι στη Μαδαγασκάρ. Πόσο... Και τη λένε ορεινόκερος κατσαρίδα. Και πόσο μεγάλη είναι δηλαδή. Δεν ξέρω, πάω να την βρω. Πόσα εκατοστά. Κουκαράτσα ρινοθερόντε. Να είναι 20 εκατοστά. Πολλά. Είναι δεύτερο. Κλείσε το φόρι. Έλα εσύ, κλείστε εσύ. Είναι τεράστια. Συγγνώμη. Είναι σαν... Μπορούμε να τη δείξουμε. Το πατάω. Φαίνεται, μπορούν να το δουν. Είναι πολύ μικρή εκεί. Παιδιά, συγγνώμη. Κλείστη. Το κλείνω. Παιδιά, είναι πολύ άσχημη. Περίμενε, ένα λεπτό. Περίμενε. Έλα, εντάξει, το κλείσα. Έλα. Έλα, το κλείσα, το κλείσα. Έλα. Έχεις και εσύ αυτό το πρόβλημα, ε. Πού να τη δεις και ζωντανή κακοκίνηση. Ξέρεις ότι η μάνα μου τις όταν βλέπει μία. Επειδή είναι η μόνη που δεν φοβάται στο σπίτι, πάει πίσω και τη λέει έλα, όμορφη, έλα, όμορφη και τη κάνει. Όπου δεν τρέπεται η άκαρδη. Άμα ποια είμαστε... άκαρδη, κατσαρίδη, η μάνα μου. Η μάνα σου. Δεν αν... τρέπεσαι εσύ να μιλάς έτσι για τη αν μάνα ήμασταν... μου. Αν ήμασταν. Πού είναι αυτοί, μωρέ, που σέβονται τις κατσαρίδες. Βουδιστές, τώρα θα, μας... θα ήμασταν αμαρτωλοί. Γιατί αμαρτωλοί. Κάθε ύπαρξη, κάθε ζωήφιο θεωρούν ότι είναι σημαντικό. Κατάλαβες. Μου έχεις κλείσει όλο το Google Chrome και τώρα δεν έχω τα βίντεο ανοιχτά. Αλήθεια λες. Πώς θα μπορούσα να το κλείσω αλλιώς. Εσύ είσαι μοναδική. Να πάμε σε ένα break ή θες να πάμε σε είδηση μέχρι να το φτιάξεις. Πάμε σε ένα break, πάμε σε ένα θες break. Break. Έλα. Πάμε σε ένα break γιατί έκανα χαζομάρα. Μαύρα γυαλιά φορά, στέκομαι σε κοιτά. Πάει ένας χρόνος πια και κάτι. Δεν είναι μαύρα. Είναι ροζ με κοκάλι, πώς το λένε αυτό. Πνίγεσαι. Γιατί έχεις ξυλούς. Μετά θα τα μαζεύεις εσύ. Δεν θα πάω εγώ. Μ' αυτά θα πεθάνω. Τα φοράω τα γυαλιά τα μεν. Μ' αυτά δεν θα σ' αφήσω να δεις ποτέ ξανά τα δυο μου μάτια. Βουρκωμένα από το κλάμα. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να μπεις στο Facebook αλλά και στην ιστοσελίδα της ΜΕΤ για να προμηθευτείς αυτά τα μαύρα γυαλιά. Δηλαδή όχι μαύρα ακριβώς. Υπάρχουν και μαύρα. Υπάρχουν και μαύρα. Υπάρχουν και αυτά εδώ τα ροζ. Τα φωσφοριζέ, υπάρχουν καφέ, υπάρχουν κίτρινα, υπάρχουν κόκκινα. Ό,τι τραβάει η όρεξή σου και ό,τι χρώμα σου αρέσει, φίλε μου και φίλοι μου. Επίσης να πούμε ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Video Music Awards έρχονται στις 29. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το θυμήθηκες. Για τα mail. Για ποιο? Τίποτα. Για τις 29 του μηνός, όπως είπαμε, μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτηριάκια σας από το viva.gr online ή αν 7spot, Παπασωτηρίου, Media Mark, Ιανός. Ιανός. Και τηλεφωνικά. Και τηλεφωνικά στο 1186. Εντάξει, αυτά σήμερα δεν είναι, αλλά εντάξει. Α, ναι. Όχι, σήμερα δεν το έχουμε. Δεν είναι. Αυτό. Αλλά εντάξει. Τι, α, έβαλε άλλο τραγούδι. Όχι, τον Ταλούς είναι. Τι θέλω να σου πω. Σήμερα πρέπει να στείλουμε ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Μάρες κολόνια σου σήμερα. Ναι. Πρέπει να είστε... εγώ είμαι. Σήμερα πρέπει να στέλνουμε ένα μήνυμα και δωράκι στην φίλη μας την Κάλια την Ελευθερή που σήμερα έχει γιορτή. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, Κάλια. Πολύ χρόνια, Καλιούλα, και ό,τι επιθυμείς. Το Κάλια από πού βγαίνει από το Καλλιόπι. Δεν ξέρω. Α, θέλω να δούμε σήμερα ποιος γιορτάζει. Για δες λίγο. Για δες λίγο σήμερα ποιος έχει να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά, να στείλουμε την αγάπη μας, να στείλουμε όλο μας το είναι σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Καλλιόπη! Η Καλλιόπη! Με λένε Πόπη! Τι λένε Καλλιόπη! Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη! Ναι, αλλά το έχει κάνει Κάλια. Πιο ωραίο το Κάλια. Ναι, εντάξει, ναι, είναι πιο... Να σου πω κάτι.
Παιδιά, βρήκα μία κοπέλα, άσχετο, η οποία είναι συνονόματή μου. Την έχουν βαπτίσει Διαμάντο Μαρία. Διαμάντο Μαρία, και έπαθα σοκ. Το κακό υπάρχει στον κόσμο. Ναι, το καλό είναι αυτό. Ναι, το καλό. Λοιπόν, κουτσουνάρα μου, θέλεις να πάμε στην πρώτη μας είδηση για τη ζωή, γιατί η ζωή ξαναχτύπησε. Για η ζωή είναι ωραία. Λοιπόν, όχι Κωνσταντοπούλου, η ζωή γενικά εννοώ. Λοιπόν, και η Κωνσταντοπούλου είναι ωραία. Εμένα Κωνσταντοπούλου. Εγώ είμαι σχολείο κυθόπιτα. Τώρα τι να σου πω. Μέχρι. Δηλαδή, αν πρέπει να αποφασίσω. Ή να τρώω. Μπακαλιάρο. Μπακαλιάρο ή να πάω για καφέ με την Κωνσταντοπούλου. Πάμε με την Κωνσταντοπούλου, βέβαια. Α, εντάξει, μιλάμε και για τέτοιο. Και κοίτα που μου αρέσει το μπακαλιάρο σκορδαλιά, αλλά η Κωνσταντοπούλου μου αρέσει πιο πολύ. Μιλάμε για τόσο μεγάλο δίλημα. Μια γκουρού. Λοιπόν. Πάμε κατευθείαν. Καταγγελία των ΜΑΤ. Η Κωνσταντοπούλου απαγόρευσε την είσοδο, όχι σε εμάς, στο ΜΑΤ. Στο ΜΑΤ το κανάλι. Όχι στο ΜΑΤ, ρε, το ΜΑΤ, με του, με του. Τι είναι αυτό? Είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας που είναι έξω στους δρόμους και μας προστατεύουν από τους κακούς ανθρώπους. Τους πράσινους ή τους μπλε? Le bleu. Είσαι σίγουρη? Je crois que non. Ναι, τα μάτια είναι τα μπλε, τα μπλε. Τα μπλε. Λοιπόν, τα μπλε τα. Καταγγελία εναντίον της Προέδρου της Βουλής έγινε από τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών στο δελτίο του Αντένα. Ο κύριος Δημοσθένης Πακός δήλωσε ότι με εντολή της Προέδρου της Βουλής απαγορεύτηκε το Σάββατο είσοδος στο κτίριο του Κοινοβουλίου σε άνδρες των ΜΑΤ που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα του Κοινοβουλίου. Όπα ρε. Όπως μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η πρόεδρος της Βουλής φέρεται να ενοχλήθηκε από την κυκλοφορία του στο προαύριο και στον εσωτερικό χώρο του Κοινοβουλίου και ζήτησε να μην τους επιτραπεί είσοδος. Και τι θα κάνουν οι άνθρωποι, θα κατουρηθούν επάνω τους! Μαντώ, πώς μιλάς έτσι. Με συγχωρείς τώρα γιατί τα πήρα στο κρανίο δηλαδή. Και πού θα πάνε χριστιανοί μου να ουρίσουνε, στους θάμνους? Συνεχίζω. Στη συνέχεια, δύο ακόμη αστυνομικοί επιχείρησαν, λέει, να εξακριβώσουν αν στη Βουλή υπήρχε οδηγία για απαγόρευση και αν απαγορεύεται δηλαδή η είσοδος στους ένστολους και ζήτησαν να χρησιμοποιούν την τουαλέτα. Ο ένας εξ αυτών ήταν ένστολος και ο άλλος με πολιτικά, με αποτέλεσμα φρουρός στην είσοδο της Βουλής να απαγορεύσει στον ένστολο άνδρα την είσοδο στο Κοινοβουλίο, την ώρα που ο αστυνομικός της ασφάλειας με την πολιτική περιβολή δεν είχε κανένα πρόβλημα να περάσει στο κτίριο και να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Άρα το πρόβλημα είναι ρατσιστικό, άρα έχει πρόβλημα με τους ένστολους. Γιατί τον άλλον τον άφησε να περάσει και να πάει στην τουαλέτα? Όχι, γενικά έχει πρόβλημα με τους αστυνομικούς. Γιατί? Όταν πήγε στον άλλο αστυνομικό δεν του ρώτησε. Δεν σου έδωσε εντολή να κλείσει το δρόμο. Δεν είπα ότι η Βουλή μπορεί να πάει όποιος θέλει να δηλώνει τη γνώμη του. Αυτός θέλει να δηλώνει τη γνώμη του σε τουαλέτα. Ρε παιδιά, μα με συγχωρείτε τώρα, είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην μπορεί ο άλλος. Τον έχει πιάσει ένα κόψιμο το χριστιανό. Τον έχει πιάσει ένα τσιρλιπίδι. Μια φαγούρα. Τον έχει, θέλει να πάει να πλύνει τα χέρια του. Δηλαδή δεν του επιτρέπεται η είσοδος. Μα και μέσα στην τουαλέτα. Γιατί δεν ξέρουμε. Καλά πώς, να μέσα δεν, στο δεν ξέρουμε πώς είναι οι καφέδες, ας πούμε, στη Βουλή. Τι εννοείς? Δεν ξέρουμε πώς είναι. Α, είναι. Όχι, είναι ωραίοι. Είναι πολύ ωραίοι. Και είναι και πολύ φτηνοί, ε. Πότε έχεις πάει στη Βουλή? Εγώ. Ναι. Μήπως με ασκρίβεις κάτι με κάποιον βουλευτή? Όχι, με ποιον βουλευτή, τα είχες? Με κανέναν. Απλά έχω δικό μου κόμμα. Ετοιμάζω να κατέβω στη Βουλή. Και έχει πολύ ωραία σάντουιτς στη Βουλή και πολύ ωραία κουλούρια. Σαν δήμαρχος θα ήσουν καλή. Κάνω για δημαρχή, να. Ναι, για πρόεδρο δεν κάνεις, ούτε για πρωθυπουργό. Καλά, για πρωθυπουργό δεν θα ήθελα. Για δήμαρχος όμως Αθήνας θα έβαζα, να σου πω την αλήθεια. Και θα έκανες από τα Πετράλωνα, ναι, αυτό που αξίζει τα Πετράλωνα. Ναι! Που ήταν υποβαθμιμολυγινέο εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρεις καταρχήν τι θα έκανα? Θα έκανα, θα τους ψέκαζα όλους να πεθάνουν όλες οι κατσαρίδες και όλα τα ποντίκια. Και τον κύριο Χρήστο. Ο κύριος Χρήστος. Περήφανος πατέρας της δήμαρχου. Τον κύριο Χρήστο, ξέρεις, θα τον έκανα. Πρόεδρο του Συμβουλίου. Όχι, δημόσιες σχέσεις. Δημόσια σχέση. Σωστό. Του πάει. Σωστό. Και αντιπρόεδρο θα έκανα τη Στανίση. Και η μάνα σου? Γραμματέα. Γραμματέα. Ναι, μωρό, όλη η οικογένεια. Γιατί δεν κατάλαβα η Ντόρα δηλαδή πώς είναι οικογενειακός. Όλη η οικογένεια και διαθεντεύουν μέσα και στη Βουλή. Και ο Χάρης. Ο Χάρης τίποτα, εκεί που είναι. Bodyguard. Γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ξέρεις. Ακόμα δεν μου έχει στείλει τη. Το είδε το μήνυμα που του στείλες τις προάλλες? Δεν μου το έστειλε.
Γιατί δεν στέλνει τη δίαιτα του παιδιού. Γιατί ζηλεύει, γιατί ξέρει ότι αυτό μέτρο 50 είναι πιο σεξι και έχει περισσότερη γοητεία από το σωμοπρωτεΐνο που είναι. Το σωμοπρωτεΐνο, κατάλαβε. Κάνε λίγο πόδια. Μόνο μπράτσα, 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 μπράτσα. Μάτα, κάνει πόδια, λοιπόν. Δεν κάνει πόδια. Να σου πω. Τα πόδια σαν καναρίνι. Τα μότα να λες θα είχαμε πρίξει. Και αν με βλέπεις τώρα, πάρε ένα τηλέφωνο να τα πούμε. Θα σου πω εγώ, τρεις κουβέντες. Μη σου λέω ότι θα πάω εκεί που δουλεύεις να περιμένω. Άχι, σταμάτα, βρε. Λοιπόν, έτσι όπως φοράς και αυτό το κολοτερό ρίτα, κοίτα. Σήμερα... Κοίτα, κοίτα όγκο που έχω. Κοίτα. Ναι, είσαι στον όγκο, έχεις ένα και μοναδικό. Αλλά έχει μετατοπιστεί από το στομάχι στον εγκέφαλο εκεί. Όχι, σαν Κινέζα. Κοίτα τι είπε, λέει ότι από την τζίτα. Αυτή εδώ πέρα είναι η Ριάννα. Τελευταία. Αλλά από την τζίτα που έχει μπλούζα, λέει, έχει γίνει σαν Κινέζα. Δεν έχω γίνει πολύ αδύνατος τώρα τελευταία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δικά σου αστραγάλους. Πρέπει να βάλω πέτρες στο παντελόνι για να μην. Για αντίβαρο, να μην σε πάρει ο αέρας. Να σου πω, θέλω να δώσω ένα διάλειμμα κοιλιά σου στα πλάια. Να φαίνεται, ρε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Όχι, δεν ήταν ωραίο. Εντάξει, πάμε σε ένα break. Θα πέσω! Θα πέσω! Θα πέσω! Φοβάμαι! Θα πέσω κάτω και θα ανοίξω το κεφάλι. Αν με έχεις εμπιστοσύνη, όχι, δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Φοβάμαι, πρέπει. Κοίτα, θα δεις ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Είδες, δεν γίνεται τίποτα. Δεν φοβάσαι. Με έχεις εμπιστοσύνη. Όχι. Περίμενε. Όχι. Θα φας βρωμόξυλο, Δεν δε θα παίζεις, κοίτα. Βλέπεις, δεν γίνεται τίποτα. Θα σας πω στο ξύλο, μπορώ αυτό σου λέω. Χριστιανέ μου, τι περνάμε εδώ πέρα. Λοκαρίπορτ, καλά έχετε συντονιστεί. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, να σας πούμε ότι τα Mad Video Music Awards 2015 by Coca-Cola επιστρέφουνε 29 του μήνα στο κλειστό γήπεδο Taekwondo, γι' αυτό εσείς θα πρέπει να πάτε να προμηθευτείτε τα εισιτηριάκια σας. Λοιπόν, έχουμε βίντεο να δώσουμε. Δεν έχουμε βίντεο, γιατί... έχουμε ειδήσει. Δεν έχουμε... Όχι, αυτό δεν έχει βίντεο. Α, δεν έχει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε πρώτα σε μια είδηση και μετά θα σας δείξουμε ένα εγώ ταξιδεύω, πάω... Πάω στη Ρωσία να μιλήσω με τους μουσουλμάνοι από λοιπόν, Ρωσία. Κάτσε να πούμε λίγο την είδηση και συνδεόμαστε. Βαριέται το ουρί. Οι μουσουλμάνοι ζητούν χωριστές παραλίες για άνδρες αλλά και γυναίκες στη Μόσχα. Πρόταση της μουσουλμανικής κοινότητας προς το Δημαρχείο της Μόσχας να οργανώσει ξεχωριστές παραλίες για τους άνδρες και, και τις γυναίκες υποστηρίζεται... Ευτυχώς που είσαι και ατζαμής. Υποστηρίζεται και από τους εκπροσώπους της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Εβραϊκής Θρησκείας και των Βουδιστών. Σύμφωνα λοιπόν με το Russia Today, το αίτημα προς το Δημαρχείο της Ρωσικής Πρωτεύουσας είχε ετοιμαστεί και είχε κατατεθεί από τον Αλμπίρ Καρδαβλόφ, που είναι αναπληκτικό. Πώς τον είπα? Τον είπε. Ρε, πώς λέγεται? Κρουγκάνοφ. Ναι, τώρα άλλαξε το. Κρουγκάνο. Που είναι αναπληρωτής πρόεδρος της πνευματικής διεύθυνσης των μουσουλμάνων της Ρωσίας και επίσης μέλος της Επιτροπής του Δημοσίου Επιμελητηρίου της. Καταλάβατε τι έγινε. Ζητήσανε από τη μουσουλμανική κοινότητα στη Μόσχα να κάνουν ξεχωριστές παραλίες για τους άντρες και τις γυναίκες. Ναι! Βρισκόμαστε στη Ρωσία. Έχουμε συνδεθεί όπως καταλάβατε με Μόσχα. Γεια σας! Ναι, κεράσι κουρό! Κεράσι πουτό! Αν κεράσι πουτό, κεράσι κι εγώ. Κάτσε να συνοηθούμε λίγο στα ρώσικα, Μπιέρ. Βρισκόμαστε... Κακ δειλά! Με τον κύριο Αλίχαβιτ Μπερντριλόφ. Ναι. Είναι Ρώσος μουσουλμάνος και θέλει να σας πει κάτι για τις παραλίες. Ντα. Ας παντιωθήσει το πασίπα. Σπασίμπα, τι λέει, Σπασίμπα. Σπασίμπα, baby, ναι, το έχει πει και ο Δάντης. Πολύ ωραίο τραγούδι. Να σας πω λίγο κάτι. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι γίνεται εκεί πέρα με τις παραλίες. Γιατί δεν επιτρέπετε στα κορίτσια και στα γόρια να πάνε στην παραλία όλα μαζί. Ναι, παίρνει μπούζι, ναι, πραζί. Δηλαδή. Ναι, παίρνει μπούζι, ναι, πραζί. Δεν παίρνει μπούζι ένα πραζί. Ναι, παίρνει μπούζι ένα πραζί. Τι όταν είναι μπούζι, δεν κάνει αβραχή, ρε μαντού. Α, όταν είναι μπούζι, δεν κάνει αβραχή. Κατάλαβα. Α, δηλαδή το κάνετε για να μην κρυώσουν οι άνθρωποι. Ντά. Ναι, αλλά γιατί όμως ξεχωριστά οι άντρες και ξεχωριστά οι γυναίκες. Ους κύριοι άντες, δηλώντες και κουράντες, βάντες, δίρες, κουρουάντεσα.
Τι μιλάει τουρκικά. Έχει μπερδέψει τα τουρκικά με τα ρώσικα. Τέλος πάντων, κλείσε την καταραμένη σύνδεση γιατί δεν βλέπω ούτε εμείς να γλιτώνουμε από αυτό το πράγμα. Καλά σου. Ένα λεπτό. Μεροζίδα, μεροζίδα, ματριάρχα. Έχει πάει στη Ρωσία από εδώ. Ντόμπρα, ντόμπρα. Παιδιά, ποιο έχει πάει στη Ρωσία από εδώ. Εγώ. Άντε μωρέ ψεύτη που έχει πάει στη Ρωσία. Εγώ έχω πάει Ρωσία. Ψέματα λε. Στην Βουκοβίνα έχω πάει. Πότε μωρέ. Βουκοβίνα είναι στην Ουκρανία. Σιγά με έχει πάει και στον Κουφοντίνα. Έχω πάει στην Βουκοβίνα που είναι στην Ουκρανία. Άλλο, και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ναι, εμφανιζόταν τα βράδια. Έκανα show. Λοιπόν, τι θα σου πω. Πες το. Εγώ να σου πω κάτι. Ναι. Αν θέλουν να τις εχωρίζουν, να τις εχωρίζουν. Γιατί εγώ δεν μ' αρέσει να πάω στην παραλία και να πάνε οι γυναίκες με το νέο πρένο. Ποιο νέο πρένο? Αυτό το body που είναι σαν σερφ. Έτσι πάνε οι μουσουλμάνοι στην παραλία οι γυναίκες. Φοράνε ένα τέτοιο. Αυτή τη στολή. Συγγνώμη, εγώ τις βλέπω και. Συλλυπάσαι. Δεν τις λυπάμαι. Είναι θέμα ότι. Μετά λέω, εμένα που δεν φοράω. Σου μυρίζουν. Όχι, 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 όχι. Πάντα τα φτιάχνει τα πράγματα. Εγώ το προσπαθώ να το μαλακώσω. Τέλος πάντων, είναι ότι δεν κάνεις μπάνιο στην παραλία, δεν περνάς από το ντουζ και σε τρώει το δέρμα. Φαντάζομαι το ύφασμα. Τις καημένες, τη φαγούρα πρέπει να έχουν πάνω κάτω. Μη σου πω ότι θα ανάβει κάτω από αυτό το πράγμα. Θα ανάβει. Ναι. Δεν θυμάσαι μια φορά που δείξαμε τα μαγιό που είχαν φτιάξει. Στην Αβουδάβη. Και όχι μόνο αυτό, μπαίνουν και με την μπούρκα μέσα. Και στην Ισπανία που πάνε οι γυναίκες. Και εδώ στην Ελλάδα, καλέ, πώς πάνε. Όχι, εδώ δεν πάνε τόσο Μυκονάρα. Πολύ. Στην Μυκονάρα. Στην Μυκονάρα που είναι όλες μόξω τα. Ναι, αλλά Μύκονο είναι Μύκονο. Ναι, εντάξει, τώρα ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπεις πολλές Ελληνίδες να κάνουν. Απλά στα Ραφίνα δεν βλέπεις. Όχι. Ούτε στη Ραφίνα, ούτε στη Λούτσα. Mm. Ούτε εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εντάξει, εμείς το βρίσκουμε λίγο ακραίο αυτό, αλλά αφού το επέτρεψαν, δεν μας καίγεται και καρφί και λόγος. Λοιπόν! Περίμενε! Πάμε στη Τζένιφερ Λόπεζ. Τι είναι το πιο ακραίο που έχεις βάλει εσύ στην παραλία? Το πιο ακραίο, το πιο προκλητικό εννοείς ή... Το πιο προκλητικό... Δεν ξέρω, δεν βάζω προκλητικά ρούχα στην παραλία. Όχι ρούχα. Είσαι από αυτές που βάζει το τρικίνι. Όχι, πού να βάλω. Τι να βάλω μέσα στο τρικίνι, είναι αυτό χρυσέ μου. Που είναι έτσι. Που έχει εδώ. Άξιο που πήγε το μυαλό μου. Στα μονοκίνη. Τι είναι το μονοκίνη. Πες μου ότι δεν ξέρεις το μονοκίνη. Όχι. Ψέματα λέει. Το κιμονό ξέρω εγώ. Ποιο κιμονό, ρε, το μονοκίνη. Η νέα μόδα που είχε βγει που ήταν. Το θυμάμαι. Αλλά αυτό ήταν αντρικό, δεν ήταν. Άθλιο. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο, πρωτοτοπιακό. Ναι, γι' αυτό που ήταν τέλειο. Να σου πω, πιο άθλιο δεν έχω δει. Πώς δεν σε κόβει. Γιατί το έχεις δοκιμάσει εσύ το μονοκίνη, ρε Άλεξ. Δεν αφήνει σημάδι, δεν αφήνει σημάδι. Βρε, άντε από εκεί που θα βάλεις μονοκίνη. Εμείς θα δούμε κανένα μονοκίνη στην παραλία. Θα σου πετάξω πέτρες. Και σένα άμμο. Βρωμιάρι. Άμα είναι καυτή, μ' αρέσει. Είναι της μόδας. Να το πω τώρα στο σπίτι. Όχι, μην το πει. Όχι, βρε, δεν το λέω. Μου λέει ο Φρέντ ότι προτιμάει αν είχε να διαλέξει ανάμεσα σε μονοκίνη. Προτιμώ το σερφ σε... μαγιό μαύρο, αυτό το μακρύ. Μέχρι το πόδι. Σιγά, μην βάλει εσύ τώρα αυτό το μακρύ μέχρι το πόδι. Άντε αφού έχω ωραία πόδια, γιατί να μην τα δείξω. Α, πάντως γι' αυτό που μου είπε, ξέρει τι ωραία που είναι να πα στη Σαμοθράκη. Και στα δικαστικά. Στη Σαμοθράκη είναι πολύ ωραία. Και στα δικαστικά. Έχει πολύ ωραία νεράκι. Λοιπόν. Α, ναι, φρέσκα. Πολύ, πολύ. Κρυά. Κρύα. Σαν τα κρύα τα νερά. Σαν τα κρύα τα νερά. Μπράβο. Λοιπόν, να σου πω, αγαπουλίτσα μου, θέλεις να πάμε στο Μαρόκο και στην Τζένιφερ Λόπεζ ή να τη φυλάξουμε για μετά? Θέλω να πάω σε break. Θες να πάω σε break? Δώσε ένα break και ερχόμεθα. Φασούλα είσαι και φαίνεσαι, ρε! Εσύ είσαι! Λοιπόν, εδώ με κοροϊδεύει ο Άλεξ. Του λέω δείξε ένα πλάρο από το αρχαίο μου ελληνικό πόδι και με λέει φασούλα. Λοιπόν, κουτσουνάκια. Φρανί, το θέλεις med. Θέλω να πεις. Περίμενε. Θέλεις? Κάτσε, μην Μα, κουνιέσαι. Βίντεο. Τι, όχι, μην κουνιέσαι. Τι, θα μου τα πετάξει το κεφάλι. Ένα. Αχ. Δύο. Έλα. Τρία. Έλα, ρε. Πολύ δύσκολο ήταν. Περίμενα να το κάνω κι εγώ. Κι εγώ θα σε πετάξω. Για κάτσε. Κάτσε να δω. Να σου πω, για λέγε εσύ αυτά. Επιτέλους πήρα τη θέση της Μαντός. Παιδιά, μπορείτε να μας. Όχι.
Ακία, όχι αυτό, Μαντώ. που ακόμα έχω να μεγαλώσω. Όχι, Μαντώ. όχι Μαντώ, στο πέταγα. Μη φοβάσαι. Ένα! Δύο! Έλα, δεν θα κουνιέσαι. Α, εσύ δεν κουνήθηκες και δεν κανένας είπε τίποτα. Τρία! Και το καλό! Όχι, μωρέ, θα στα ορίχνω. Λοιπόν, τι ήθελες να πεις, κουτσουνάρα μου, και σε διέκοψα. Εγώ ήθελα να πω ότι... Για λέγε. Ότι έρχονται τα Mavi Music Awards 2015 by Coca-Cola. 29 του μηνός. Δευτέρα. Ξέρετε πού μπορείτε να βρείτε τα εισιτήρια σας. Επίσης να μπείτε μέσα στο www.bdmusicawards.gr για να ψηφίσετε στις 15 κατηγορίες που έχουμε φέτος στο αγαπημένο σας καλλιτέχνη και... πολλές άλλες κατηγορίες. Κοπιά, αύριο θα είμαστε εδώ ξανά με τα γυαλιά τα μέτρα. Τι τελειώσαμε, καλέ. Ναι. Δεν θα δείξουμε τον πεθαμένο. Καημένο, όχι. Γιατί δεν... δεν πέθανε από τις πλαστικές που έχει κάνει το παιδί. Από τις πλαστικές δεν πέθανε. Τι πλαστικές. Αχ, μη μου το λες αυτό, δεν μπορώ. Αλήθεια λες. Ένα παιδί στην Βραζιλία 20 χρονών που είχε κάνει άπειρες... πολύ στεναχωρήθηκα. Θα το τώρα πω. Έκανε άπειρες χειρουργικές για να μοιάσει με τον Κεν. Πέθανε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά εντάξει, δεν θα πούμε τώρα τίποτα γιατί δεν πέθανε από τις πλαστικές των καημένων. Συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Και κάθε ένα είναι όμορφο όπως είναι. Εγώ έχω την κυλούμπα μου και είμαι τόσο πόσο χαρούμενος. Πόσο ήταν, ρε Φρανίτο? 20. Μόνο 20 χρονών. Ναι. Αυτό. Πάμε να κλείσουμε έτσι σήμερα το πιο... Κρατάμε πένθος τώρα, ε. Ναι. Άντε, παιδιά. Θα σου πω μόλις κλείσει την κάμερα YouTube. Τι πένθος θα κρατήσω εσύ. youtube.com/smarttvchris και μπορείτε να μας δείτε αλλαζόταν εδώ 1:30 το μεσημέρι και στην Κύπρο μας στις 7. Άντε, φιλάκια, τα λέμε αύριο. Ναι, καλέ.